Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά θα κάνουμε τώρα. Δεν ήξερα, Ρεβεκά. Έπρεπε να το είσαι πει πιο νωρίς. Βέβαια, εγώ κρατούσα πιο μεγάλο μυστικό που σέναν, αλλά τέλος πάντων. Αφού δεν την αγαπά ο Πέτρος, γιατί προχωράμε την εξωσωματική. Δεν το καταλαβαίνω. Πέτρο. Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι θέλεις τον μωρό. Ή κάνεις το για να με δεις ευτυχισμένη. Θέλω το μωρό, αγάπη μου. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη πλέον, Αθηνά. Συμπεριφέρεσαι πολύ περίεργα. Με ποιον μιλάς κρυφά στο τηλέφωνο? Εγώ αν είχα πατέρα Τούρκο, θα τον εσκότωνα με τα δυο μου τα χέρια. Μη χρειάζεται να μου πεις τι να κάνω, ρε Άρη. Ξέρω πολλά καλά τι είναι να κάνω. Γι' αυτό ήρθα να πιω τα στοιχεία που χρειάζομαι και να φύγω. Συγχώρα τη γυναίκα σου. Έκαμε ένα λάθος. Λάθος, α? Λάθος αρετή μου είναι να χάσεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Τούτη είναι ολόκληρο κοπελούιν που μου έκρυφκε. Και ξέρεις, έχει κάποια λάθη που κανένας άντρας δεν τα συγχωρεί. Ποτέ του. Έτσι, α. Ναι, έτσι. Θέλω να σου μιλήσω. Για ποιον πράγμα? Για την απόφαση σου να πάει στην Τουρκία και για κάποια άλλα πράγματα. Τούτα ουλά τα χρόνια. Εγώ με τον Κυριάκο είχα επικοινωνία. Τι λες τώρα? Μαζί μου σκηνοθετήσαμε το θάνατο. Θα συγγυρεύκουν παλερέια για τα γερουθιά σου στον καφέ. Με κοφτεί τίποτε. Τούντες μέρες εγώ να χαρώ την κόρη μου. Και να πεθάνω αν με κοφτεί, ρε. Μα να, μια μου το ζυπελάρες. Άντε να δω. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου ακόμα. Σαβή μου, δεν θέλω να ζω με τα βούνα, μάνα μου. Και να σου πω, άρκεψα και νιώθω ότι γέρασα πιο, ρε Σαβή. Τώρα, γιατί συνεχίζεις να μ' αλλαλείς τα ίδια πράγματα? Τα βάσανα και μου τα. Άμα θωρώ το γιο μου, βασανισμένο μέρα νύχτα και να φαίνεται πιο μη άλλος από τένι. Εγώ δηλαδή, πώς πρέπει να το φορέ, Σαβή? Άκου την κόρη μου, κλαίει. Πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένη, Νατάσα μου, που έγινες μάνα. Είμαι θεία. Αλλά δύσκολο να μεγαλώνεις ένα μωρό χωρίς πατέρα. Εσύ, θεία, θα ξαπαντρευτείς. Δεν ήξερα, αγάπη μου. Προς το παρόν όμως δεν το σκεφτούμε καθόλου. Δηλαδή, να γεράσεις μόνη σου. Κόρη, τι να δεις τώρα της θείας σου. Πέντε πάνω να βοηθήσεις της Νατάσα σαν. Δεν είναι να μου θέλεις, Στέφανο. Ερχόμαι κι εγώ. Πρώτη μαρέ το μωρό, να. Όχι να το πελάνετε. Συγγνώμη, είναι ευγενία μου, αλλά δεν ήθελα την αφήσεις να σου θυμίσει τον άντρα σου. Μα έτσι ξεχάσα το, Σαβή. Συνέχεια από εμέ στο μυαλό μου. Με τον Σαμίρ ζήσαμε απίστευτες περιπέτειες. Ήταν ο άνθρωπος που μου γνώρισε τον Γιάσερ Αράφατ και πολλά από τα στελέχη που την οργάνωσε για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο Θεός μακαρίσει τον. Και τον ευχαριστώ, μάνα μου, που σε φίλαν τόσα χρόνια, και ας μεν τον έξερα. Ευγενία μου, θέλεις να πάμε στον τάφο του παπά σου? Ναι, Σάβη μου, σίγουρα. Σε κάποια φάση είναι να πάμε. Ε, μου, πότε έμαθες εσύ ότι αυτοκτόνησε ο παπά σου? Τη μέρα που έγινε. Έχει ο καρεμασούλος η αυτοκτονία του.
Εμένα νόη. Είσαι εντάξει, Φάνη μου, πονείς πουθενά? Μα καλά πολύ να έχεις σωματική ένεση, σωματικό μου πόνο όταν γίνεται. Έχει πολύ πόνο μετά, όταν αποτύχει. Μακάρι τον τη φορά να είσαι έγκυος. Ο γιατρός πάντως είναι αισιοδόξος. Και εγώ έχω καλό πρόστιμο. Σίγουρα θα γίνεις πολλά καλή μάνα. Η καλύτερη. Όχι όπως εμένα. Πολύ να τι λες. Εσύ έκανε τόσες θυσίες για τον γιο σου. Μόνον εσύ το βλέπεις έτσι, Φάνη μου. Κανένας άλλος. Ο παπάς μου μια μέρα να καταλάβει. Ναι, μακάρι όταν καταλάβει να μην είναι αργά για το οτιδήποτε. Φάνη μου, εγώ πρέπει να πω στη σχολή. Νιώθω λίγο να σιώμα που σε αφήνω μόνη σου, αλλά... Εντάξει, Πέτρο μου, είναι να τη φροντίσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, πάρε με στο κινητό, εντάξει. Εντάξει. Σε μισό λεπτό επιστρέφω. Mm-hmm. Πέτρο. Ναι. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ναι, εννοείται, μπορώ. Αν η Φάνη είναι τελικά έγκυος, θέλω να μείνεις δίπλα της. Μα εννοείται τούτο. Εννοείται. Τέλος πάντων. Θα πρέπει να αφοσιωθείς αποκλειστικά στη γυναίκα σου, Πέτρο. Να μην την πληγώσεις. Πουλίνα, δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις με τούτο. Έτσι το λέω. Για να το θυμάσαι. Μετά νιώσες για όσα ζήσαμε μαζί. Εγώ πάντως όχι. Η σχέση μας ήταν καθαρά καρμική. Αυτό που ζήσαμε δεν ήταν θέμα σεξ. Υπήρχε και πάντα θα υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας ανάμεσά μας. Τι έχεις αγάπη μου, γιατί δεν μιλάς? Τι να σου πάρει. Ό,τι φορά νιώθω τόσο εξευτελισμένη. Ο πραγματικός έρωτας είναι συχνά πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις για τον άνθρωπό σου. Στον πόλεμο, μωρό μου, όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει εξευτελισμός. Τι λέει τώρα, Άρη? Μόλις κατάλαβα ότι η μάνα σου έμαθε για μας, ήταν σαν να χάθηκε η γη κάτω από τα πόθηκια μου. Αρετή, το κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο. Ας δούμε μόνο τα θετικά. Τι θετικό μπορεί να υπάρχει δηλαδή? Μας ανακάλυψα. Ναι. Ο άντρας όμως δεν ξέρει τίποτα. Οπότε, έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και ας πάμε να φύγουμε μακριά από όλους και από όλα. Πάμε να ζήσουμε τον ερωτά μας κάπου μακριά, που δεν θα κρυβόμαστε πλέον. Τούτα που λες είναι παράλογα. Και ποιος χρειάζεται τη λογική στον έρωτα? Η λογική μολύνει τον έρωτα. Πάμε να φύγουμε. Εδώ πια κινδυνεύουμε. Η μάνα μου δεν θα το κρατάει κρυφό για πάντα. Κάποτε θα το πει. Τι θα γίνει αν το μάθει ο παπάς? Τι θα γίνει αν το μάθει ο Ιάκωβος? Μωρό μου, πρέπει να φύγουμε. Είναι η μόνη λύση. Ναι. Ω, Σοφία μου, δεν σε περίμενα. Ναι, ήρθα λίγο να προειδοποιείτε. Γιατί έχουμε κάτι θέματα να πούμε νηθιό μας. Κιό μας. Καλά, ήταν τόσο σημαντικά που δεν μπορείς να πιάσεις ένα τηλέφωνο. Ναι. Κάτσε κάτω. Είμαι πολλά περίεργος να ακούσω. Κυριακό, είδα σε χτες που έφευκες από το σπίτι της Ευγενίας. Ήρθε η αρφή μας στην Κύπρο, ρε Σοφία. Είναι φυσικό να παρατηθώ? Φυσικό ότι η Ευγένεια που ήρθε εν ήθελε να σε δει. Για τούτον καλύτερα να μιλήσεις με την ίδια. Άκουσα σε που της είπες ότι αν μιλήσει, εσύ μπορεί να πάεις φυλακή. Μάλλον δεν θα άκουσες καλά. Ναι, ήμουν λίγο μακριά, αλλά η ακόμη είμαι πάρα πολύ καλή.
Και εξάλλου επιβεβαίωσε μου το και η ίδια. Α, έτσι. Καλό, γιατί με ρωτάτε, Σοφία. Γιατί, Κυριάκο, η Ευγενία μου λέει και εγώ πρέπει να μάθω. Τι έκαμες που μπορεί να σε στείλει φυλακή. Άλλο θέμα για να συζητήσουμε, να έχεις. Γιατί αφού ήξερες ότι η Ευγενία ζωντανή, έκρυφκες το. Και γιατί άφησες τη μάνα σου και την οικογένεια σου ολόκληρη να υποφέρει. Και γιατί σκηνοθέτησες το θάνατο της. Γιατί. Στέφανε, δεν μπορείτε να μπείτε στη θέση μου. Επήρα την απόφαση να πάω στην Τουρκία και θέλω να το σεβαστείτε. Και να μην προσπαθείτε να με σταματήσετε. Εγώ πανίκω δεν πρόκειται να σε εμποδίσω. Έχεις κάθε δικαίωμα να χειριστείς τη ζωή σου όπως νομίζεις εσύ. Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις. Αν οι πράξεις σου επηρεάζουν μόνο εσένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιες όμως φορές υπάρχει αντίκτυπο σε άλλους. Σε ανθρώπους που μας αγαπούν, που μας εμπιστεύονται. Και είναι μεγάλη αμαρτία να τους προδώνουμε πανικό. Τι θέλεις να πεις? Γνωρίζεις κάποια Βάσο? Βάσο? Ναι, πανικό. Είχα μια συμμαθήτρια Βάσο, αλλά έχει χρόνια να τη δω. Κάποια που βλέπεις τακτικά. Τις νύχτες που υποτίθεται δουλεύεις βάρια σαν security. Εσύ σε καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνεις, πανικό. Ξέρω όλη την αλήθεια για τη διπλή ζωή που κάνεις. Ποια διπλή ζωή? Τι λέεις τώρα? Πανικό, είσαι μέσα στην εκκλησία. Μιλάς με έναν ιερέα. Με έναν άνθρωπο μου που σε έβαλε στην οικογένεια του με πολύ αγάπη. Βρίσκεις σωστό ακόμη να λες ψέματα. Τι ακριβώς ξέρεις δηλαδή? Ότι έχεις δεύτερη σύντροφο και δεύτερον παιδί στη Λάρνακα, Μαρίκο. Τα υπόλοιπα περιμένω να μου τα εξηγήσεις εσύ. Ζει τη μεγαλύτερη αγωνία της ζωής της. Για το αν θα πραγματοποιηθεί το όνειρό της να αποκτήσει το μωρό που τόσο θέλει. Κι εγώ αντί να είμαι δίπλα της, είμαι δαμέ και εύχομαι. Θεέ μου, συγχωράμε. Αλλά εύχομαι να με πέτυχε. Πάλε τα ίδια. Τι έχεις εσύ? Σήμερα μεγάλη μέρα για τη Φάνη. Ναι, ξέρω το. Εσύ γιατί δεν είσαι χαρούμενη? Καλά είμαι. Εν είσαι καθόλου καλά. Τι συμφωνήσαμε? Ότι θα ξεχάσεις για πάντα την κουβέντα με τον Πέτρο. Ότι θα τη σβήσεις από το μυαλό σου σαν να μην ένιωσες ποτέ τίποτε. Βλέπεις με μένα. Συμπεριφέρομαι σαν να μην την άκουσα ποτέ. Ευχαριστώ. Είπαμε ότι να προσπαθήσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις μια σχέση. Θα προσπαθώ. Σκοτώθηκες από την προσπάθεια. Ρίθωρο μου, τρούθηκα θλιμμένα σήμερα. Τι έχεις σήμερα, κυρία Ρεβέκα? Τίποτε. Νομίζεις εσύ που είσαι άνθρωπος με χιούμορ, πρέπει να τη βοηθήσεις να ξαναβρει το χαμόγελο της. Έχασε το κάπου? Προφανώς. Λοιπόν, εγώ πω μάθημα. Και πρόσεξε, άμα έβρισες το χαμόγελο της Ρεβέκας πουθενά, να μην το απάντησες. Ρεβέκα, αν έχω κάποια εξέλιξη με τη Φάνη, ενημερωνείς με. Εντάξει. Να ξέρεις ότι πίσω από κάθε πρόβλημα, πάντα υπάρχει μια λύση. Όχι πάντα. Σήμερα έχει ωραίο ήλιο. Θες να πάει μια βόλτα έξω στην αυλή? Λοιπόν, δεν έχουμε αντιρρήσεις. Έναν καταλείπω το καπέλο τη Γιαμάρη. Ξύχαστο. Μα θα σε καταλείψουν αυτά. Δεν το καταλαβαίνεις.
μόλις μαθευτεί ότι έχεις παράνομο δεσμό, και μάλιστα με μένα, θα γίνει της τρελής. Θα σε λιντοφολήσουνε. Δεν είμαι η πρώτη γυναίκα που είσαι να εξώσεις διοική σχέση. Δεν είσαι οποιαδήποτε γυναίκα, ρετή. Είσαι παπαδιά. Κι εγώ δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε εραστής. Είμαι ο κολλητός του γιού σου. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην Κύπρο. Θα μας δείχνουν με το δάχτυλο. Ο παπάς θα σε πετάξει έξω από το σπίτι. Δεν μπορώ να φύγω, Άρη. Δεν μπορώ. Αν το μάθει ο Ιάκωβος, θα μας σκοτώσει και τους δύο. Ας μας σκοτώσει. Προτιμώ να πεθάνω παρά να κρύφουμε μια ζωή. Μα δεν θα κρυβόμαστε. Θα πάμε σε μια χώρα που δεν θα υπάρχουν Κύπροι. Να, ας πούμε στο Μεξικό. Εκεί δεν θα μας ξέρει κανένας. Θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε άνετα. Αν θες, μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι και πλαστά διαβατήρια. Είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτές τις χώρες. Και μετά, μπορούμε να βρούμε μια δουλειά. Δεν μπορώ να αφήσω τα μωρά μου, λαλό σου. Μα θα κάνουμε μαζί οικογένεια. Τα δικά μας μωρά. Ε, τι λες? Αιδιάζω τον εαυτό μου, θέλω να πεθάνω. Ναι, είναι αλήθεια, ρε Σοφία. Εγώ και η Ευγενία εσκηνοθετήσαμε το θάνατο της. Και έχεις τα μούτρα να με κοιτάζει μέσα στα μάτια και να μου το λέεις, Κυριάκο. Μετά που κοροϊδεύκες την οικογένεια σου για 20 χρόνια, τη μάνα σου, τον αδελφό σου που είναι ιερέας. Αλλά πόσο ανέστητος μπορεί να είσαι, Κυριάκο. Πόσο άκαρδος. Σοφία, με βιάζεις να βγάλεις συμπεράσματα. Α, είσαι σοβαρός. Κυριάκο, άφησες μας να τις καμούμε κηδεία. Μνημόσυνα να την κλαίμε 20 χρόνια, μα καταλαβαίνεις τι έκαμες. Σοφία, είμαι περήφανος για τούτα ούλα, αλλά... Αλλά! Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Όχι ακόμα. Τελικά άρχισα να καταλαβαίνω γιατί ήσουν ο μόνος που ήθελες να την έβρω. Εσύ που είσαι η έξυπνη της οικογένειας, ξεχάνεις κάτι. Επέ μου το και εμένα, ρε Κυριάκο. Να μάθω τι είναι. Τη χάρη που ζήτησε η Ευγενία. Να μένει ψάξει κανένας παραπάνω και να μιλήσει η ίδια, αν είναι έτοιμη. Τούτο, μπορείς να το σεβαστείς, σε παρακαλώ. Περιμένω, Πανίκο. Οπότε είσαι έτοιμος. Τι να πω τώρα. Την αλήθεια. Όλη είναι η αλήθεια. Πώς το έμαθες? Δεν έχει σημασία πώς το έμαθα, Πανίκο. Σημασία έχει πώς μπόρεσε να το κάψουν το πράγμα. Πόσον καιρό συμβαίνει? Πόσον καιρό κοροϊδεύεις την αδελφή μου και την οικογένειά μας? 2 χρόνια και κάτι μήνες. Στέφανε, δεν τρέπουμε να σε δω και μες τα μάθηκε. Το συγγνώμη είναι πολλά λίγο για να το πω. Συγγνώμη, Μανίκο, πρέπει να ζητήσεις από τη Σοφία και από το μωρό σου. Και από το Θεό. Εγώ απλά περιμένω μια εξήγηση. Πώς, γιατί, τι σου έλειπε? Δεν ήξερα πώς θέλω να αρκέψω. Η Βάσο ήρθε στην Κύπρο για διακοπές και έπιασα την μεταξύ μου το αεροδρόμιο. Έπιασαμε την κουβέντα. Με τη Σοφία δεν τα πιέναμε και τόσο καλά. Δεν ήξερα πώς το έφερε η μοίρα. Ήταν και τουρίστρια τότε. Εγωιτεύτηκα. Εν της είπες ότι είσαι παντρεμένος? Όχι. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ενημέρωσε με ότι ήταν έγκυος και έρχεται Κύπρο.
μπλόκαρα, εν έξαρα τι να της πω. Και δεν είπες τίποτα σε καμιά. Και κοροϊδεύες δύο γυναίκες, Πανίκο. Δεν ήθελε να ρίξει το μωρό. Και πολλά καλά έκαμε η κοπέλα. Εσύ για πόσον καιρό θα κρατούσες κρυφήντον τη διπλή ζωή σου, Πανίκο? Θα το έλεγα, Στέφανε. Δεν είμαι τόσο ανεσίδος, τόσο κατάρρος. Βασανίστηκα πολλά που το είναι η κατάσταση. Αλλά... Αλλά τι? Εμπολεύτηκες? Περνούσες καλά και δεν ήθελες να χάσεις και τα αυκά και τα καλάθια? Όχι. Τη Σοφία να αγάπησα τη. Το ίδιο και τη Βάσο όμως. Πραγματικά δεν αναγνωρίζω τον Πανίκο που νόμιζα ότι ήξερα. Δεν είμαι άλλος που Πανίκο που ήξερες. Έκανα ένα λάθος. Παραδέχομαι το. Έμπλεξα, δεν είχα τη δύναμη να ξεμπλέξω. Ήρθε η ώρα όμως. Ήρθε η ώρα να το κάνεις, ε. Στέφανε, τώρα φεύγω για Τουρκία. Υπόσχομαι όμως, μόλις έρθω πίσω, να διευθετήσω το θέμα. Θα τα ξεκαθαρίσω όλα. Σε παρακαλώ όμως, μην πεις τίποτα στη Σοφία ακόμα. Δώσ' μου μια ευκαιρία να της εξηγήσω εγώ, έθελα να χάσω το γιο μου. Σε παρακαλώ. Εντάξει, Πανίκο. Εντάξει. Είχες δίκαιο. Χρειάζομαι τον καθαρό αέρα. Είδες, τελικά πρέπει να ακούσεις τον καθηγητή σου. Θέλεις να μου πεις τώρα τι σε απασχολεί? Ίσως να μπορώ να σε βοηθήσω, Ρεβέκα. Ξέρεις πώς είναι να μην μπορείς να χαρείς με τη χαρά κάποιου πολλά δικού σου ανθρώπου. Να νιώθεις τύψεις για τούτο, αλλά να μην μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα. Είναι συστηματικό το θέμα σου? Ναι, απλά συστηματικό. Είναι κάτι πιο περίπλοκο. Θα έλεγα μια κατάσταση τρέλας. Εσύ να κάνει με τις εξελίξεις που σου έλεγε η Ιωάννα για τη Φάνη? Να προετοιμούσα να μην πω περισσότερα. Πάντως βρίσκουμε μπροστά από κάποια φοβερά αδιέξοδα. Εάν ο δρόμος σου σε οδηγεί σε αδιέξοδο, υπάρχει λύση. Ποια? Ένα απλό. Σταματάς να κατευθύνεσαι προς την ίδια κατεύθυνση και αλλάζεις πορεία. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ποιο λόγο. Που με άκουσες. Που κατάφερα να πω έστω σε λίγα πράγματα σε κάποιον. Τι γίνεται, δάμε? Πέτρο, μου καταλάβετε που είσαστε? Εσχολίδαμε. Θέλετε να βγάλετε μάτια να πάτε αλλού. Πέτρο, η Ρεβέκα απλά... Η Ρεβέκα τι? Πέτρο, καταρχήν χαμηλώσε τον τόνο της φωνής σου και σταμάτα να κάνεις σενάρια μες στο μυαλό σου. Ρεβέκα, έχω μάθει όσο βλέπω, εντάξει? Ρε φίλε, δεν ξέρω για ποιο λόγο ενευρίασες τώρα. Η Ρεβέκα απλά εμπιστευτεί για μου κάτι προσωπικό της και η αγκαλιά ήταν καθαρά ανθρωπίνη. Γιώργο, δεν καταλαβαίνω τη λαλή, ούτε με κόφτη. Απλά θέλω να κρατάτε τα προσχήματα. Εν είσαστε μόνοι σας, ζάμε. Εσύ εννοηθήκαμε? Ωραία. Κάτι δεν πάει καλά και το έστιχτό μου με ξεγελά. Η Ευγενία προσπαθεί να καλύψει τον Κυριακό για κάτι. Αλλά για ποιον πράγμα ακριβώς? Και αφού δεν μου λέει κανένας, θα μάθω μόνη μου. Ξέρεις κάτι? Έχω μια απορία. Απορία εσύ?
Νομίζω ότι ήσουν πάρα πολύ καλή καθηγήτρια και ότι ήξερες τα πάντα. Αλλά αν μπορώ να στυλίσω. Τόσο όμορφο κορίτσια στην ηλικία σου. Πώς έκανες σχέση με την Αρετή? Υπονοείς ότι η Αρετή δεν είναι όμορφη? Γιατί σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ερωτική και πολύ πιο ωραία από πολλά άλλα κορίτσια πολλά της ηλικίας μου. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει ηλικιακό χάσμα και είναι η μητέρα του καλύτερου σου φίλου. Τι να κάνουμε, αυτή μου έκανε κλικ. Εξάλλου τα απαγορευμένα είναι και τα πιο ελκυστικά. Έτσι δεν λένε? Πώς άρχισε αυτή η σχέση? Πότε? Ποιος έκανε το πρώτο βήμα? Δεν έχω καμία όρεξη για τέτοια ανάκριση τώρα. Γιατί, παιδί μου, μπήκε σε μια σχέση τόσο αδιέξοδη? Αδιέξοδη γιατί? Πού ξέρεις εσύ πώς θα κατέληγε αυτή η ιστορία? Μπορεί Αρετή να χώριζε με τον παπά και να την παντρευόμουν εγώ. Ο Θεός και ο Απόστολος. Τι λες, παιδί μου? Πλάκα μας κάνεις τώρα, έτσι? Δεν πέρασε τα αλήθεια αυτό από το μυαλό σου? Μπορεί και να πέρασε, γιατί όχι? Είναι μια σαραντάρα που κάνει για δύο εικοσάρες. Πάει, μουρλάθη κι αυτός. Και πες ότι είναι μια γυναίκα χωρισμένη. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Αλλά θα παντρευόσουν μια παπαδιά χωρισμένη με παιδιά της ηλικίας σου? Είσαι 21 και είναι 42. Έχει ακριβώς τα διπλάσια σου χρόνια. Δεν κατάλαβα. Ο έρωτας έχει ηλικία? Ο έρωτας είναι τυφλός. Έχει τα μάτια κλειστά. Αλλά όταν τα ανοίξει, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Που σημαίνει? Τι οικογένεια θα κάνεις εσύ με την Αρετή που έχει τρία παιδιά και δεν θέλει άλλα? Αλλά και να ήθελε, θα μπορούσε να κάνει. Και ποιος σου είπε εσένα ότι εγώ θέλω να κάνω παιδιά με την Αρετή? Μας συνδέουν πολλά άλλα πράγματα. Και περνάμε καταπληκτικά μαζί. Ειδικά στο κρεβάτι. Με πολύ χυδαίος έγινες. Γιατί, γιαγιά, είναι ντροπή το πάθος? Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μόνο το κρεβάτι. Αλλά με την Αρετή με συνδέουν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Και τα οποία εσείς οι δύο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα καταλάβετε. Γιατί δεν μπορείς ποτέ να είσαι φυσιολογικός? Και τι είναι το φυσιολογικό για σένα, ρε μάνα, ε? Να παντρευτώ μια κοπέλα της δικής μου ηλικίας, να κάνουμε και 2-3 κουτσούβελα, να βολευτώ σε μια δουλειά που θα παίρνω ένα μισθό που δεν θα μου φτάνει για τίποτα, να κτίσω και ένα σπίτι το οποίο θα το χρωστάω φόρο ζωής, και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να ζω με ένα όνειρο το οποίο θα είναι να σπουδάσω τα παιδιά μου και να τα δω παντρεμένα. Η απόλυτη μιζέρια. Στα ίδια δηλαδή καλούπια τα οποία μεγάλωσα κι εγώ. Αυτή λοιπόν είναι η ιδανική ευτυχία για εσάς? Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι καλύτερα να ζούσες έναν έρωτα μέσα στον οποίο θα νιώθεις συνέχεια κατατρεγμένος και δεύτερος? Γιατί αυτό θα σου να. Γιατί ποτέ μια μάνα δεν βάζει τον εραστή της πάνω από τα παιδιά της. Να σου πω, με κούρασες. Αρκετά παίξαμε για σήμερα. Ελπίζω να σου έλυσα όλες τις απορίες. Αν όχι, υπάρχουν κάτι σκονισμένες εγκυκλοπαίδες πάνω στο ράφι. Αν θες, μπορείς να ρίξεις καμιά ματιά. Άρη μου, η μητέρα σου για το καλό σου τα λέει αυτά. Επειδή μπορεί να ξέρει κάτι τα οποία εσύ δεν καταλαβαίνεις. Άκουσε τη, σε παρακαλώ. Εντάξει, γιαγιά, ηρέμησε. Μη μας πάθεις και τίποτα πάνω στο άνθος της ηλικίας σου τώρα. Τέλος πάντων, εγώ για πλάκα τα είπα. Για να δω αν είστε αρκετά προχωρημένες ή όχι. Κανείς δεν γέλασε πάντως. Α, ναι. Γιατί εγώ βρήκα τη συζήτησή μας πάρα πολύ διασκεδαστική. Τσάω. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έκανε πλάκα. Τα εννοούσε όλα. Δεν ξέρω τι του έχει κάνει η Αρετή, αλλά δεν τον βλέπω να ξεκόβει μαζί της. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εγώ, Ευγενία, δεν πρόλαβα να συζήσω αρκετά. Λίγο μετά που παντρεύτηκα τον Στέφανο, εσύ επέθανε. Συγγνώμη, εννοώ έφυγες. Ξέρω ότι σας είναι δύσκολο να συνηθίσετε το γεγονός ότι ζω και με δαμέ δίπλα σας. Ευγενία μου, μίλα μας λίγο για τον άντρα σου. Τι άνθρωπος ήταν? Ο Σαμίρ ήταν πολλά καλός και ομορφωμένος άνθρωπος. Χριστιανός από τη Δαμασκό. Είχε ένα φαρμακείο σε πολλά καλή περιοχή. Αλλά μόλις ξεκίνησε ένα εμφύλιο, σε έκλεισαν το τζοπί μαζί με τους αντάρτες. Καλά ρε, Ευγενία μου. Εσείς αν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Χριστιανοί σε μια χώρα γεμάτη μουσουλμάνους και μάλιστα φανατικούς μουσουλμάνους. Όχι, καθόλου. Μάλιστα, είχαμε πολλούς φίλους μουσουλμάνους, κυρίως στην Παλαιστίνη. Εξάλλου, ο Σαμίρ πάντα έκαμνε με να νιώθω ασφάλεια κοντά του. Ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλα μου τα μυστικά. Και μάλιστα, επίεζε με να επικοινωνήσω μαζί σας.
Μάλιστα, εσύ που να θέλεις δηλαδή. Γιατί, κόρη μου? Ήθελα, μαμά μου, αλλά με αφήναν οι καταστάσεις. Μα ποιες καταστάσεις, Ευγενία μου? Εσύ ήθελες. Ο άντρας σου ήθελε. Υπήρχε κάτι που σε εμπόδιζε. Κάποιος που εφοάσου. Μήπως αυτός ο κάποιος ήταν και η αιτία που έφυγες τότε? Στενέψαν πολλά τα περιθώρια, Κυριάκο. Ίσως πρέπει να τα πω ούλα, να ξαλαφρώσω πιο. Αλλά μετά... μετά θα με θέλει κανένας. Θα με μισήσουν όλοι. Θα με πολύ να ένα μωρό μου έκρυψαν και θύμωσα. Εγώ που έκανα το πιο ασυγχώρητο έγκλημα που υπάρχει, άρα και ήρθε η ώρα να τα πω όλα στην αστυνομία. Πριν από λίγο πάλι στο περίπτερο μιλάγαν τουρκικά. Αφού έχει Τουρκοκύπριους που δουλεύουν εδώ πιο πάνω, έχουν αναλάβει την ανακαίνιση του μιναρέ. Τουρκοκύπριοι, ναι. Έχει γεμίσει Λάρνακα από δάφτους. Και παίρνουν όλες τις δουλειές από τους Ελληνοκύπριους. Αυτή η επαφή χρειάζεται όμως για να ξαναέρθει η ειρήνη στο νησί. Τι βλακίες λες! Στο όνομα της ειρήνης τώρα δηλαδή τα κάνουμε όλα. Έλα ρε εσύ, αλλά να μου πεις, καταλαβαίνω. Θα τους υποστηρίζεις και στο τέλος. Μα ποιους, τους Τούρκους? Τους Τούρκους, βέβαια. Γιατί βλέπεις τις φλέβες του παιδιού σου και λέει και τουρκικό αίμα. Ακού να σου πω. Για μένα πει ό,τι θέλεις. Το μωρό μου όμως να μην το βάλει μισό στόμα σου. Αν να φύγω εγώ να αντιχαλούν την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να φύγεις. Θα φύγω εγώ, έχω δουλειές. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Κάνε λίγο απομονή. Θέλω να προσέχεις την κόρη μας. Τι εννοείς να προσέχω την κόρη μας, εσύ που θα είσαι? Αν πάθω κάτι εγώ. Τι να πάθεις, ρε Πανίκο? Σκεφτούμε κάτι. Αλλά πού είναι να είμαι έτοιμος να σου εξηγήσω. Τι σκέφτεσαι να κάνεις δηλαδή? Μίλα καθαρά, με τρομάζεις. Βάσο, είπα σου. Εσύ το μωρό και αμάθηκες σου. Ένα σου λέω. Εγώ θα έβρω τρόπο τούτος ο εγκληματίας που εβίασε τη μάνα μου να το πληρώσει πολλά ακριβά. Αυτός ο εγκληματίας που λες είναι ο πατέρας σου. Παρακάτω. Στο νου το δικό μου, οποιοσδήποτε βιαστής πρέπει να τιμωρείται με τη θανατική ποινή. Τι κάνεις, σας είδαμε? Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, είπα σου ότι εμείς οι δυο είναι τελειώσαμε. Τι θέλεις που μένα? Είπα σου ότι δεν ξέρω τίποτα για την αδερφή σου. Α, έτσι. Εμπεθαμένη. Είπα σου ψέματα ότι ζει. Σοβαρά? Ναι. Γι' αυτό αφήσεις με ήσυχη επιτέλους. Να σε ενημερώσω τότε ότι η αδελφή μου ζει και στην Κύπρο. Ωραία. Χαίρομαι. Τούτο μόνο έχεις να πεις. Που μέναν τι θέλεις και έρθες δαμέ? Θέλω να μου πεις τον πραγματικό λόγο που μου τα άλλαξες τότε. Ήταν δική σου η απόφαση? Ή κάποιος σε έπεισε να πάρεις τα λόγια σου πίσω? Με ποιο δικαίωμα επεμβαίνεις με τούτον τον τρόπο στην προσωπική μου ζωή? Είσαι σοβαρή? Αγκαλιάζει με τον καθηγητή σου στην αυλή τη σχολή σου, έχει το θράσο να με ρωτά. Είμαι ο διευθυντή τη σχολή σου, φοιτητρία. Έχω κάθε δικαίωμα να σου κάνω παρατήρηση. Πρώτον, δεν αγκαλιάζουμε με τον τρόπο που μπαίνει. Και δεύτερον, αν τα κανέναν που τη δουλειά σου. Εν είμαστε στο δημοτικό, είμαστε ενήλικε, και κανένα δικαίωμα δεν έχει να επεμβαίνει με τούτον τον τρόπο στην προσωπική μου ζωή. Μπορώ να είμαι, να μιλώ και να κάνω ό,τι θέλω και με όποιο θέλω. Κατάλαβε? Αλήθεια, Ρεβέκα. Τι σημαίνει τούτο? Για να καταλάβω δηλαδή. Εν ήρθε εδώ για να σου δώσω εξηγήσεις. Το μόνο που θέλω είναι να με αφήσεις ήσυχη και να με διανοηθείς να με ξαναπροσβάλλεις με τον τρόπο. Πες κάτι με τον Γιώργο, το τον προσπάθεις να μου πεις. Εσύ αφορά. Το μόνο πράγμα που πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η γυναίκα σου
Και εξωσωματική που έκαμετε. Όσο το πρόβλημα είναι εξωσωματική. Ναι, είναι τσέ τούτο. Γιατί επέτρεψες να προχωρήσετε με τον το πράγμα ενώ δεν την αγαπάς. Εσύ με έσπρωξες να κάνω τούτο. Αν μου έλες... Αν μου έλες ότι αγαπάς με τον εσύ, ότι θα φεύγεις μαζί μου, ότι... Τροσκάσε! Η Πολίνα ξέρει τα πάντα. Τι εννοείς? Τι ξέρει δηλαδή? Ξέρει ότι είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Και αν σήμερα δεν ήταν το ραντεβού γιατί είναι εξωσωματική, η αδερφή μου θα τα μαθαίνουν όλα. Χαίρομαι που ο γάμος σας με τον αδερφό μου πάει καλά και είστε ακόμα τόσο αγαπημένοι. Ναι, είμαστε. Εσύ, Αρετή, δουλεύεις με τον Κυριάκο, σωστά? Ναι. Ξέρεις, ο αδερφός σου δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, ξέρω. Ο Κυριάκος θέλει πάντα να γίνεται το δικό του. Α, θυμούμαι καλά, δηλαδή. Καλά θυμάσαι, Ευγενία μου. Δεν άλλαξε καθόλου. Έτσι πεισματάρισε με. Δεν νομίζω όμως να είναι τούτος ο λόγος που μιλάτε. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει, πιο σοβαρό. Που ήρθε να σε δει ο Κυριάκος ούτε καν αγκαλιαστήκετε. Να χαρίσω ότι αγαπάς, γιέ μου. Κανεί με τούτες συζητήσεις, αφήστε τον δάμε. Και η Ευγενία μας, άμα είναι έτοιμη, να μας τα πει μόνη της. Ευχαριστώ, μαμά. Δεν θέλω να σας στενοχωρούμε, αγάπη μου. Να περνάς καλά, θέλω να είσαι καλά. Είμαι. Τώρα που είμαι εδώ μαζί σας, είμαι ευτυχισμένη. Αν ήταν και ο άντρας μου μαζί μου, θα μου έλειπε τίποτε. Πρέπει να φανείς δυνατή, Ευγενία. Η οικογένεια σου δίπλα σου για να σε στηρίξει σε ό,τι χρειαστείς. Ξέρω το, Αρετή. Και εσένα, εσύ λεύκωσε, γιατί κατάφερες να κάνεις μια όμορφη οικογένεια. Και από ό,τι φαίνεται, ο αδερφός μου είναι ο τέλειος σύζυγος. Ναι, καλός. Πολλά καλός. Όμως, εμάς είπες, Ευγενία μου, πώς σε κατάφερε και έφυγες τότε από την Κύπρο. Αφού είσαι δηλωμένη πεθαμένη. Και τώρα πώς τα κατάφερε και ήρθες πίσω, με ποια χάρκια? Με πλαστά, Σαββή. Πλαστά, Παναία μου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σε ανακαλύψουν, να σε πάρουν φυλακή. Για όνομα του Θεού, κόρη μου, έφτασα να σε προτιά, σε χάσω. Δεν το αντέξω τούτο. Άσε, μαμά μου. Έχω δικαίωμα να ξέρω γιατί με περίπαιξες. Και δεν πρόκειται να φύγω αν δεν μου πεις. Σε παρακαλώ, φύε. Δεν θέλω να έχω άλλα προβλήματα με τον άντρα μου. Ξέρεις ότι μπορώ να σε καταγγείλω στην αστυνομία? Για ποιο λόγο? Ότι πιάσεις λεφτά από κάποιον για να παρουσιάσεις έναν άνθρωπο που ζούσε νεκρό. Εν έχεις αποδείξεις για τούτο? Τι νομίζεις? Λέει σου κάτι το ποσό 5.000 ευρώ. Ποιος σου το είπε? Τίποτε μένεις και κρυφό. Κυρία Κατερίνα Γεωργίου, μήπως ο άνθρωπος που σου έδωσε τα λεφτά για να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, εν τούτος? Μάλιστα. Καλά το υποψιάστηκα δηλαδή. Μήπως σου είπαν και τον λόγο που δεν ήθελε να μου πεις την αλήθεια για την Ευγενία? Όχι, συγγνώμη, εγώ... Εσύ προτίμησες τα λεφτά παρά να μου πεις την αλήθεια για την αδελφή μου που θεωρούσαμε 21 ολόκληρα χρόνια νεκρή. Είχα ανάγκη τα λεφτά. Και δεν ήθελα να μπλέξω άλλο σε τούτη την κουβέντα. Ο κύριος που ήρθε να πήλησε με και φοήθηκα. Σε παρακαλώ, να μην μάθει ότι μιλήσαμε. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, εγώ τούτο που ήθελα να μάθω που σένα να μαθά το. Και τώρα που σιγουρεύτηκα για το ποιος σου έδωσε τα λεφτά, ξέρω εγώ να μου να κάνω. Αν επιτρέπετε, ποιος μπορεί να ήθελε να με νευρίσει τη χαμένη αδερφή σου? Να σου ακουστεί περίεργο, αλλά να σου πω. Ο αδελφός μου. Thank you.
χαρακτήρια, αν είναι δυνατόν απόψε κιόλας. Και να εξαφανιστούμε από την Κύπρο. Κάτι υποσχέθηκες και ξέχασες τον πανικό μου. Υποσχέθηκα σου κάτι εσένα, και να το θυμούμε. Εμένα νόη. Υποσχέθηκες όμως της φιλενάδας μου πως τούτη την βδομάδα ήταν να ορίσετε ημερομηνία γάμου. Ούτε να το συζητήσω, δεν θέλω. Έτσι, ε. Συνεχίζει την κοροϊδία, δηλαδή. Ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμος για γάμους. Εμάν και πάμε σου να κάνεις 5-6 γάμους. Ένα γάμο σου πάμε να κάνεις με τη φιλενάδα μου. Πρέπει να το πω. Πρέπει να βρω τη δύναμη να ζητήσω διαζύγιο. Τώρα. Αρετή, γιατί αναστεναζείς. Μίλα μου. Έχουμε πολλά προβλήματα, Στεφάν. Δεν τα βλέπεις. Τι πιο ωραίο είναι να κάτσουμε μαζί. Να βρούμε λύση στα προβλήματα μας, Αρετή. Εν αντέχω άλλο τούτο όλο που μας κρύφκες. Και πρέπει να μάθω την αλήθεια. Σοφία, πρέπει. Και δεν πρόκειται να φύγω, αν δεν μου τα πεις όλα. Σημαίνει πως από τη στιγμή που έχεις πατέρα Τούρκο, είσαι μισός δικός τους. Άρα κανένας δεν πρόκειται να σε πειράξει. Χαλάρωσε λίγο, έχεις πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Προκαλείς την τύχη σου και η θάλασσα 3 μέτρα μου. Εμένα μη με απειλείς, πανικό. Γιατί δεν ξέρεις με ποια έχεις να κάνεις. Ναι, σοβαρά. Τι είσαι, ενωνά της μαφίας. Και κάτι περισσότερο. Γι' αυτό σταματάμε εδώ. Έτσι θα με εκβιάσει συνέχεια. Εμένα. Το γιο σου. Αλλάξε την κουβέντα. Αν μας ακούσει κανείς, θα μας γράψουν οι εφημερίδες. Γεια σου, κύριε Αλεξάνδρα. Τι κάνεις? Γεια σου. Δεν είσαι στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα. Και γιατί να πάω στη Λάρνακα, να κλάψεις φοινικούες? Άστο, Ιάκωβε. Έλα, κάτσε. Φίλε μου, καλέ. Μη με παρεξηγείς, αλλά δεν είμαι καθόλου καλά. Τι έχεις? Δεν ξέρω. Γενικά τις τελευταίες μέρες είμαι χάλια. Λοιπόν, εγώ θα πάω να ξαπλώσω λίγο. Συγχώρησε. Εγώ θα πάω για λίγο στην εκκλησία. Μα στην εκκλησία είναι έτσι ώρα, κύριε Αλεξάνδρα. Να κάνεις τι? Θα πάω να ανάψω ένα κερί και να προσευχηθώ στο Θεό να μην ρίξει φωτιά να μας κάψει όλους. Όπως βλέπεις, Ιάκωβε, στο σπίτι μας επικρατεί μια αναστάτωση. Ναι. Και νομίζω ξέρω τον λόγο, Νεφέλη. Ξέρεις? Ναι. Γι' αυτό ήθελα 5 λεπτά να σου μιλήσω.